Δέχομαι πάρα πολύ συχνά την ερώτηση γιατί τα iPhone που βλέπουμε στο Scrooge ενώ είναι 3 χρονών είναι ακριβότερα από άλλα μοντέλα που έχουν βγει φέτος και πέρσι και είναι φθηνότερα. Πάμε να δούμε γιατί. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσουν και άλλους τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι φυσικά για να μην χάσεις κανένα από ένα βίντεο. Επίσης, live stream στο Twitch, Discord server και φυσικά Instagram αλλά και TikTok για να μαθαίνεις νέα και tips γενικότερα για iPhone αλλά και όχι μόνο. Δέχομαι πάρα πολύ συχνά την ερώτηση κυρίως στο TikTok αλλά και στο Instagram για ποιο λόγο το iPhone X αυτή τη στιγμή στο Scrooge έχει 1000 ευρώ κοντά, αν δεν κάνω λάθος 959 και iPhone όπως 11 και 12 ακόμα mini έχουν τιμές κάτω από 700 ευρώ. Η απάντηση είναι η πιο βασική απάντηση φυσικά και δεν ισχύει ο όρος ότι το ακριβότερο είναι και καλύτερο. Προφανώς ένα μοντέλο που έχει κυκλοφορήσει πριν από 3 χρόνια δεν σημαίνει ότι είναι και καλύτερο από κάποιο που έχει κυκλοφορήσει φέτος ή πέρσι. Αυτό το πράγμα εννοείται πως δεν ισχύει. Ας ξεκινήσουμε όμως από την αρχή. Για ποιο λόγο μπορεί να συμβαίνει αυτό? Καταρχάς θέλω να σας πω πρώτα ότι η Apple είναι από τις εταιρείες οι οποίες δίνουν τη μικρότερη προμήθεια σε τρίτους αγοραστές. Δηλαδή, η Apple πουλάει τη συσκευή της σε μια συγκεκριμένη τιμή, η οποία τιμή αυτή είναι αρκετά ακριβή. Έτσι λοιπόν, εσύ όταν θα αγοράσεις ένα μοντέλο iPhone σαν αγοραστής για να το μεταπουλήσεις, θα το πάρεις την τιμή που σου το δίνει η Apple. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα ότι η Apple πουλάει τα τηλέφωνά της στους αγοραστές αυτούς 1000 ευρώ. Όταν εσύ θα πάρεις το μοντέλο αυτό, προφανώς η αγορά δεν θα μπορέσει να το αγοράσει αν εσύ θα το βάλεις 2.000 ευρώ, για να έχεις φυσικά 1.000 ευρώ κέρδος. Θα κοιτάξεις να το κάνεις, να το βάλεις μάλλον σε μια ανταγωνιστική τιμή και να έχεις μικρό κέρδος. Εσύ όταν αγοράσεις μια συσκευή στα 1.000 ευρώ, θα τη βάλεις 1.100, θα τη βάλεις 1.200, θα τη βάλεις 1.300. Φυσικά δεν ξεχνάμε το βασικό παράγοντα που είναι το FPA, φόρος προστιθέμενης αξίας, που στην αρχική τιμή είναι συν 24%. Οπότε εσύ αν το βάλεις 1.000 ευρώ και 100 ευρώ την προμήθεια που θέλεις συν 24%, προφανώς η τιμή θα πάει στα 1.300-1.400 ευρώ, άρα θα ανεβεί πολύ περισσότερο. Γι' αυτό και όλα στα μοντέλα στην Ελλάδα είναι και ακριβότερα, καθώς αυτοί που τα φέρνουν στην Ελλάδα είναι οι μεσάζοντες. Μόνο ο μεσάζοντας το στέλνει στο κατάστημα, Κοτσόβολος, Γερμανός, οποιοδήποτε άλλο κατάστημα γνωστό, iStorm, και έτσι ο τρίτος στη σειρά πρέπει να βγάλει και αυτός ένα μικρό κέρδος. Έτσι λοιπόν, όταν εσύ παίρνεις μαζικά iPhone σαν αγοραστής και τα δίνεις σε τρίτους και μετά οι τρίτοι τα αγοράζουν και μετά μάλλον οι πελάτες τα αγοράζουν τους τρίτους, καταλαβαίνεις λοιπόν ότι υπάρχει μια αλυσίδα την οποία πρέπει όλοι να βγάλουν κάποιο κέρδος. Οι μεγάλοι αγοραστές και αυτοί που φέρουν μαζικά τις συσκευές, που είναι ουσιαστικά οι προμηθευτές κοιτάνε να παίρνουν πάρα πολλά κομμάτια ώστε να χτυπήσουν μικρότερες τιμές. Δηλαδή στα 1000 κομμάτια plus σου λέει Apple θα σου κάνω 100 ευρώ έκπτωση ένα κομμάτι. Παράδειγμα τώρα πάλι, έτσι. Έτσι λοιπόν, όταν εσύ φέρεις μαζικά κάποια συγκεκριμένα κομμάτια, πρέπει να τα πουλήσεις σε μια τιμή ώστε να βγάλεις κάποιο κέρδος. Φανταστείτε λοιπόν ότι πέραν από τους μεγαλοεπενδυτές και μεγαλοπρομηθευτές, υπάρχουν και κάποια μικροκαταστήματα τα οποία τα φέρνουν από το εξωτερικό και κοιτά να βγάλουν κάποιο κέρδος. Ας πάρουμε ένα τυχαίο σκρουτζομάγαζο. Θα κοιτάξει μια τιμή στο Amazon ή στο eBay. Θα την υπολογίσει περίπου ότι στην Ελλάδα έχει 1500 ευρώ, έτσι στο eBay ή στο Amazon μπορεί να την αγοράσει και 1000 ευρώ τη συσκευή. Όταν τη φέρει λοιπόν στα 1000 ευρώ την συσκευή, θα βάλει ένα κόστος 20-30-40 ευρώ για να την πουλήσει και να είναι ανταγωνιστική στην τιμή της. Γι' αυτό και όλα τα μοντέλα στην Ελλάδα που βλέπουμε στο Scrooge κυρίως είναι φθηνότερα από τρίτες εταιρείες. Και γι' αυτό και όλες οι εταιρείες στην Ελλάδα έχουν την ίδια τιμή, γιατί παίρνουν όλοι από τον ίδιο προμηθευτή. Και αν δεν είναι ένας, είναι δύο. Πάντως είναι συγκεκριμένοι. Δεν έχει καμία απολύτως διαφορά, είτε είναι Κοτσόβολος το κατάστημα, είτε είναι Γερμανός, είτε είναι Κοσμοτέ, είτε είναι ό,τι είναι. Όλοι παίρνουν από τον ίδιο προμηθευτή. Ένας, δύο προμηθευτές φέρνουν προϊόντα στην Ελλάδα από μεγάλες εταιρείες και γενικότερα δεν ισχύει μόνο στην Apple αυτό φυσικά, έτσι. Και αυτοί αγοράζουν και τα πουλάνε. Πάμε τώρα λοιπόν να απαντήσουμε στο ερώτημα. Για ποιο λόγο λοιπόν τα τηλέφωνα παραμένουν ακριβά καθώς περνάνε τα χρόνια? Σκεφτείτε λοιπόν ότι είστε ένας προμηθευτής και αγοράζετε ένα μοντέλο το οποίο θέλετε να μεταπουλήσετε σε πελάτες, σε εμάς δηλαδή. Έτσι λοιπόν, εσύ αγοράζεις ένα μοντέλο 1000 ευρώ. Προσθέτεις μια τιμή 30 ευρώ συν το ΦΠΑ το ελληνικό. Φτάνεις να πουλάς το τηλέφωνο 1130 ευρώ. Οπότε στα 1300 ευρώ που πουλείτε ένα τηλέφωνο είσαι ανταγωνιστικός. Το έχεις 200 ευρώ
170 ευρώ φθηνότερα. Αλλά έχεις αγοράσει 10 μοντέλα. Πουλάς τα 9 μοντέλα και σου μένει ένα μοντέλο stock ή δύο μοντέλα stock. Βγαίνει νέο μοντέλο, βγαίνει νέα έκδοση. Αγοράζεις νέα μοντέλα. Βγαίνει τρίτο μοντέλο, αγοράζεις μοντέλα. Αλλά έχεις φτάσει στο σημείο να σου έχουν μείνει δύο stock τα δύο iPhone X που έχεις αγοράσει, τα οποία έχουν μείνει και δεν μπορείς να τα πουλήσεις. Ρίχνεις την τιμή για να το πουλήσεις. Φτάνεις στο σημείο να πουλήσεις το τηλέφωνο φθηνότερα. Ρίχνεις λοιπόν την τιμή από 130 ευρώ, 1130 ευρώ φυσικά, στα 1100. Φτάνεις δηλαδή να πληρώνεις εσύ το ΦΠΑ σου. Δεν το αγοράζει κανείς, το ρίχνεις στα 900 ευρώ. Βλέπετε λοιπόν ότι εσύ το έχεις αγοράσει στα 1000 ευρώ και το πουλάς ήδη μετά από 2 χρόνια στα 900 ευρώ γιατί θέλεις να διώξεις το στόκ. Δεν μπορείς να το ρίξεις φθηνότερα καθώς δεν θα μπορέσεις να βγάλεις κέρδος. Γι' αυτό λοιπόν τα τηλέφωνα μένουν στόκ και παραμένουν στόκ και συνεχίζουν να μένουν στόκ. Θα μου πεις τώρα, δεν αξίζει να το πουλήσεις 600 ευρώ για να βγάλεις κάποια λεφτά. Όχι, δεν αξίζει καθώς το έχεις αγοράσει 1000. Θα έχεις ζημιά στην τσέπη σου. Γι' αυτό βλέπετε μοντέλα iPhone να είναι τόσο ακριβά. Και αυτοί υπολογίζουν ότι εσύ θα αγοράσεις το νέο μοντέλο, θα μείνουνε. Δεν θα μείνουνε στόκ από τις νέες εκδόσεις που κυκλοφορούν και θα μεταβείς στις παλιότερες εκδόσεις. Γι' αυτό κιόλας μένουνε τόσο ακριβά. Και τα νέα iPhone βγαίνουνε τόσο φθηνά, καθώς υπάρχουν στόκ έξω στο εξωτερικό, τα οποία τα αγοράζουν μαζικά και τα πουλάνε φθηνότερα. Γι' αυτό κιόλας το Scrooge έχει και φθηνότερες τιμές. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Ελπίζω να καταλάβετε το πώς δουλεύει όλη η φάση και να καταλάβετε ότι καθαρά είναι το stock το οποίο ευθύνεται γι' αυτό. Και να μην χάσει αυτός που έχει αγοράσει μαζικά κάποια κομμάτια και να τα πουλήσει ακριβότερα για να βγάλει κέρδος. Αν σου αρέσουν και άλλες τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like φυσικά και να πατήσεις το κουμπί subscribe και καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα το επόμενο βίντεο. Επίσης, live stream στο Twitch, Discord server και φυσικά μην ξεχνάς TikTok και Instagram για νέα iPhone tips αλλά και όχι μόνο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.